Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα φθινοπορεινό μακιγιάζ, ένα έντονο φθινοπορεινό μακιγιάζ με πολλές εντάσεις στα μάτια, με κατεξοχήν χρώματα του φθινοπόρου, cranberry, mauve, έντονο σκούρα χείλη και τις βραδινές σας εξόδους. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε πώς έχω κάνει αυτό εδώ το look, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ήδη κάνει τη βάση μου, δηλαδή το foundation, concealer, έχω σετάρει και έχω κάνει και το φρύδι, γιατί με έχετε δει να τα κάνω πάρα πολλές φορές, οπότε να μην σας κουράζω. Έχω κάνει και συγκεκριμένα βίντεο πώς κάνουμε την buffing και τη stippling technique, θα σας τα αφήσω εδώ πέρα, όπως και το πρώτο μου βίντεο που ήταν ακριβώς πώς κάνουμε τη βάση, αν θέλετε να πάτε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, θα το αφήσω και αυτό εδώ σε μια καρτέλα. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα μάτια. Θα χρειαστούμε καταρχήν σελοτέιπ. Θα κόψουμε ένα κομματάκι. Θα το κάνουμε έτσι στο χέρι να φύγει η πολυκόλλα. Και θα το τοποθετήσουμε εδώ. Ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες. Εδώ για να το έχουμε όσο οδηγό. Τώρα θα φέρω την κάμερα πιο κοντά, ούτως ώστε να βλέπετε με ακρίβεια τι κάνω στα μάτια μου. Ξεκινάμε με το transition color. Θα βάλω αυτό εδώ, είναι ένα-δύο τόνους πιο σκούρο από το δέρμα μου. Είναι το creme brulee από Makeup Geek και το τοποθετώ στην κόγχη. Αφού έχουμε τοποθετήσει την creme brulee, πάμε με ένα τελείως καθαρό πινελάκι και μπλεντάρουμε, ούτως ώστε να μην έχουμε έντονες γραμμές στο μάτι. Να είναι όλο το αποτέλεσμα seamless. Συνεχίζουμε μία mauve σκούρα σκιά. Είναι πάλι από Makeup Geek. Η Corfew, κάπως έτσι λέγεται. Και χρησιμοποιώ τώρα ένα pencil brush. Δεν είναι ανάγκη να έχετε ακριβώς τα ίδια χρώματα με μένα. Μπορείτε να έχετε παρόμοια χρώματα και τελείως διαφορετικά, πρέπει να δείτε την τεχνική. Και πάω τώρα και το τοποθετώ από τη μέση του ματιού και προς τα έξω. Έτσι πάρα πολύ ακατάστατα, δεν με ενδιαφέρει. Διότι μετά θα έρθω να μπλεντάρω. Το αφήνω τελείως ακατάστατο όπως είναι και πάω με μία μπορντό σκιά. Αυτή είναι η Beaten από Makeup Geek και πάω και το μπλεντάρω όλο το χρώμα πηγαίνοντας προς την κόγχη. Το χρώμα το βάζω όσο μέσα επιθυμώ. Μπορεί να θέλετε όσο εδώ, μπορεί να θέλετε τελείως μέσα, εξαρτάται από εσάς. Το πάω και μπλεντάρω καλά. Και πάλι με ένα καθαρό πινελάκι πάω και καθαρίζω γύρω γύρω, βγάζω τις σκληρές γραμμές, τόσο ώστε να γίνει πάρα πολύ μαλακή μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο, δηλαδή να μην καταλαβαίνεις που ξεκινάει το ένα χρώμα, που τελειώνει το άλλο. Αυτή είναι όλη η τέχνη στο μακιγιάζ και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ τα blending brushes. Αν θέλουμε λίγο ακόμα ένταση, πάμε και συμπληρώνουμε mauve, ξανασυμπληρώνουμε κόκκινο, ούτως ώστε μέχρι να το φέρουμε στο σημείο που επιθυμούμε εμείς την ένταση. Εγώ θα πω λίγο να ξανασυμπληρώσω. Πάλι με το καθαρό μου blending πάω και περνάω λίγο εξωτερικά γιατί είδα κάποιες σκληρές γραμμούλες. Thank you.
φέρει σε ένα πολύ καλό σημείο και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα με το κονσίλερ μας να καθαρίσουμε λίγο εδώ την περιοχή. Λοιπόν, πάμε και καθαρίζουμε λίγο εδώ για να βάλουμε την πιο ανοιχτή σκιά μας. Περίπου το 1 τρίτο του ματιού. Και πάω τώρα με μία ροζ σκιά, η οποία είναι και λίγο γυαλιστερή, είναι Whimsical, από Makeup Geek, και βάζω στην περιοχή την οποία έχω καθαρίσει. Εδώ λοιπόν. Αλλά όπως βλέπετε, εδώ κάνει απότομη μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο και πάω να το στρώσω, να μην είναι τόσο απότομη μετάβασή μου, με ό,τι έχει περισσέψει από το κόκκινο χρωματάκι, από το μπορντό, πάω εδώ και κάνω ένα μικρό blending. Δεν έχω πάρει επιπλέον προϊόν. Και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ομαλή η διαβάθμιση από το ένα χρώμα στο άλλο. Νομίζω ότι βλέπετε σιγά σιγά πώς διαβαθμίζεται το χρώμα. Δεν είναι πλέον τόσο απότομο από το ροζ στο κόκκινο. Και έχει γίνει έτσι πιο ομαλό. Παρότι τώρα μία μαύρη οποιαδήποτε σκιά έχετε, η συγκεκριμένη είναι η Corrupt από Makeup Geek, προσοχή, με ένα πινελάκι το οποίο είναι για precision blending. Είναι από σίγμα το συγκεκριμένο, το ε36, και θα πάω ακριβώς εδώ στην εξωτερική γωνία να δώσω λίγο βάθος. Ακριβώς εδώ, και το μαύρο δεν το ανεβάζω ποτέ πάνω από την κόκκι γιατί αγριεύει. Και μπλεντάρω. Πάω και με το καθαρό μου blending brush. Blending. Πώς το πάει έτσι, τέλος. Και αναλύω λίγο καλύτερα. Θα πάρω τώρα τη σκιά Grain από MAC και θα πάω να τη βάλω ακριβώς κάτω από το κόκαλο να φωτίσει λίγο. Η συγκεκριμένη σκιά μου αρέσει γιατί δεν είναι τελείως μάτα, αλλά δεν έχει και πολύ σήμερα. Είναι κάπως σαν σάτιν και δεν χτυπάει πάρα πολύ για λάβα της. Είναι τόσο όσο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ωραία. Αφού βγάλαμε το σελοτέιπ, πάμε να δουλέψουμε στην κάτω γραμμή του ματιού και ξεκινάμε με τη μοβ σκούρα σκιά και με ένα definer brush. Είναι ίσιο δηλαδή ευθεία και πάω και την τοποθετώ από τη μέση και έξω, όσο πιο κοντά στην βλεφαρίδα γίνεται. Με ένα pencil brush, το οποίο είναι το ε30 από σίγμα, και την μπορντό μου σκιά, πάω να σβήσω αυτό το μοβ σκούρο που έχω βάλει. Να κάνω δηλαδή καλό blending. Πάω τώρα να κάνω μια λεπτή γραμμή eyeliner, χρησιμοποιώντας τη Simple το gel eyeliner. Θα προσπαθήσω να την παχύνω λίγο απ' έξω και να είναι πιο λεπτή μπροστά, χωρίς να τραβήξω wing, γιατί ήδη το μάτι είναι πάρα πολύ έντονο, οπότε θα με αγριέψει περισσότερο αν βάλω ο έντονο wing. Και πάω τώρα με το liquid eyeliner να ισιώσω ό,τι έχει γίνει με το gel eyeliner.
Με ένα μαλακό μολυβάκι πάμε στην εσωτερική υγρή γραμμή και περιγράφουμε το μάτι. Δεν μου γράψε πολύ καλά, οπότε θα πω με το gel eyeliner. Τώρα μπορείτε να βάλετε είτε ψεύτικη βλεφαρίδα, είτε μάσκαρα, ό,τι σας βολεύει. Έχω προσωπικά ανέβγαινα έξω για καφέ ή για φαγητό, θα έβαζα μάσκαρα. Όμως τώρα, επειδή στην κάμερα ακυρώνεται το 50% του μακιγιάζ για να το δείτε πόσα είναι κανονικά, θα βάλω ψεύτικη βλεφαρίδα. Λοιπόν, έβαλα την ψεύτικη βλεφαρίδα, έβαλα και μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρόσωπο. Με την πούδρα Sculpt από MAC και με ένα πινελάκι που είναι έτσι λίγο flat, θα πάω να κάνω τα κοψίματά μου. Το πινέλι είναι το F77 από Sigma και ξεκινάω. Από το αυτή ξεκινάει περισσότερη ένταση και όσο πάμε σβήνουμε. Εδώ. Δεν πρέπει να φεύγει το κόψιμο πέρα από το... από εκεί που ξεκινάει η κόρη του ματιού. Εδώ και σβήνω προς τα πάνω. Συνεχίζουμε με ρουζάκια, πάρα το Pinch Me από MAC που μοιάζουν οι τόνοι με αυτά που έχω βάλει στα μάτια και βάζω διακριτικά. Συνεχίζουμε με τη γυαλάδα μας, τη Mary Lou από την εταιρεία The Balm και ακριβώς το κοκαλό μας. Για το στόμα θα βάλω το Night Moth το μολυβί από MAC και το κραγιονάκι το Media. Έτσι είναι με το μολύβι και πάω να βάλω και το κραγιόν μου. Αυτό, κορίτσια μου, ήταν το φθινοπορεινό μου look, το έντονο φθινοπορεινό look. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να μου κάνετε like και μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς όπως συνήθως θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Πολλά πολλά φιλάκια! Γεια σας!